Με τον κύριο Ιωάννη Σίμω συνομιλούμε τώρα από την Ένωση Κεντρών, υποψήφιο στην πρώτη Πειραιά Κινήσεων. Καλή σας ημέρα, Παϊκύθηρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και εγώ την καλημέρα μου στα όμορφα Κύθηρα που λατρεύω. Και θα ήθελα να μένω κιόλας, να είχα την τύχη να μένω στο νησί σας παρά να μένω στον Πειραιά. Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς εδώ αντιμετωπίζουμε και τη ζέστη. Ναι, άρα το ξέρετε το νησί όπως καταλαβαίνω, το γνωρίζετε καλά, έτσι. Ναι, βεβαίως. Από το Συρίγο το ξέρω, δηλαδή από την ενετική του ονομασία. Συρίγο, βέβαια. Υποψήφιος λοιπόν με την Ένωση Κεντρών στην περιφερειά μας. Να σας ακούσουμε, να μας πείτε κάποια πράγματα, να μας πείτε για τα νησιά μας, για τον Πειραιά και ό,τι άλλο θέλετε. Σήμερα που είναι και τελευταία μέρα των εμφανίσεων. Ναι. Εγώ καταρχήν θα ήθελα να πω ότι σαν κόμμα, σαν συνδυασμός, είμαστε αυτοί που ξέρετε 40 χρόνια που δεν έχουμε αλλάξει ρότα. Μάλιστα. Είμαστε μια δημοκρατική φωνή που πρέπει να μπει στη Βουλή. Πρέπει να υπάρχει στη Βουλή. Εμείς οι βουλευτές, οι υποψήφοι βουλευτές, δεν έχουμε πει ότι ψήφισε το Γιάννη ή ψηφίζει το Βασίλη, όποιον θέλουν, αρκεί να μπει αυτή η φωνή μέσα. Και αυτό το λέω γιατί και στο πρόγραμμά μας στο antidiaploki.gr το μπορούν να μπουν να το δούνε. Είναι πολύ εύκολο να κατανοήσουν τα πάντα, γιατί θέλουμε να είμαστε ολοκάθαροι σε όλα, γι' αυτό δεν είμαστε και διαπλεκόμενοι ποτέ. Πολλές φορές έχω ακούσει από πολλούς υποψήφιους ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε με τους ΑΝΕΛ, όμως και το ΠΑΣΟΚ είχε πάει με το ΛΑΟΣ και η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν θέλω να κρίνω τους άλλους. Θέλω να κρίνουμε ο κόσμος ότι 36 χρόνια εκτός Βουλής αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να είχε μπει σε κάποιο μεγάλο κόμμα να έχει βουλευτεί, να το πω έτσι, δεν το έκανε, συνέχιζε μόνος του, γι' αυτό είμαστε και εμείς στο πλευρό του τώρα. Θέλουμε απλά να είναι όλα ολοκάθαρα. Αυτό που ζητάμε είναι και η μείωση του 50% του μισθού όλων των ερετών, δηλαδή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τους βουλευτές, στα μισά. Μάλιστα. Δεν ζητάμε επίσης την μη συνταξιοδότηση όλων αυτών. Ζητάμε τον αριθμό των βουλευτών να πάει στους 200, όπως επιτρέπει το Σύνταγμα. Ζητάμε να υπάρχει μια καθαρή, όταν γίνεται κάποιο μεγάλο δημόσιο έργο, να μην λέμε μετά ο υπουργός πήγε και να υπάρχει μια εισαγγελική παρέμβαση από κληροτίδα. Και να μην ψάχνουμε να βρούμε μετά τον ένοχο. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο τον πολιτικό να το πιάσει που κλέβει. Βεβαίως είναι. Επίσης για το θέμα των νησιών, αυτό το 24% που με καίει, καίει και το λέω παντού, είναι ντροπή. Είναι ντροπή γιατί είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν τι σημαίνει να ζει σε νησί. Ακριβώς έτσι είναι, με μικρά, το χειμώνα καλά δεν το συζητάμε, αλλά εν πάση περιπτώσει και το καλοκαίρι μικρή τουριστική σεζόν και όχι μόνο. Προβλήματα που... Το θέμα είναι ότι και στα μεγάλα νησιά που υπάρχει ανάπτυξη μεγάλη, δεν είναι το θέμα να τους κόβουμε τα φτερά, το θέμα είναι να τα αναπτύσσουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή στα νησιά μας, σε όλα μας τα νησιά, εργάζεται πάρα πολλοί κόσμος. Και αυτό είναι ένα σύν. Άρα στον τουρισμό πρέπει να πούμε ναι και να έχουμε τους ανθρώπους να τους δίνουμε φτερά να εργάζονται. Αν είναι να κόβουμε τα φτερά στα αναπτυξιακά προγράμματα, δεν κάνουμε έτσι τίποτα. Γι' αυτό και ο λόγος είναι ότι νέοι επιστήμονες έχουν βγει περίπου στο 1 εκατομμύριο Ελληνόπουλα, βρίσκονται έξω. Και εγώ δεν είμαι κατά σε αυτό που λένε ότι τα μεγάλα μυαλά βγήκαν έξω. Δηλαδή και ποιοι μείνανε πίσω. Μείνανε πίσω αυτοί που παλεύουμε. Που παλεύουν τα παιδιά. Δίνω συγχαρητήρια στα παιδιά που έχουν μείνει πιο πολύ εδώ. Και ο λόγος είναι ότι το παλεύουν να μείνουν και να μπορέσουμε. Αλλά το θέμα είναι να γυρίσουμε και τους άλλους πίσω. Όπως επίσης πρέπει να καταλάβουμε ότι οι νησιώτες απάκρυς αγριά, από τη Γάβρο, όλα τα νησιά, όλα, μηδενός εξαιρουμένου, και τα δικά μου αυτά που ανοίγουν στην περιφέρειά μου και όλα τα νησιά, θέλουν τη βοήθειά μας, θέλουν τη στήριξή μας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με αυτό το ΦΠΑ που έχει περάσει. Δεν πρέπει να υπάρχει καν ΦΠΑ στα νησιά για μένα. Πρέπει να δώσουμε για να γίνει αυτή η αστιφιλία που έχει δημιουργηθεί σε όλα τα αστικά κέντρα, πρέπει να σταματήσει. Προημερών διάβασα και είναι προς τιμήν τους στα Αντικήθυρα αυτοί οι λίγοι κάτοικοι που κάνουν την προσπάθεια, δίνοντας ένα επίδομα και σπίτι για να πάνε στο νησί αυτό. Είναι εδώ βλέπουμε ότι αυτοί οι κάτοικοι, βεβαίως, θέλουν να βοηθήσουν όλες αυτές τις οικογένειες που υποφέρουν σε αστικά κέντρα,
χωρίς όμως να βλέπει αυτό το κράτος αυτή την προσπάθεια για να έχουμε αυτή την αστυφιλία εδώ, στο κέντρο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά, οπουδήποτε. Πρέπει να υπάρξουν γιατροί, πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα, έχει άσχημο καιρό λέει και δεν μπορώ να πάω. Τι πάει να πει αυτό, υπάρχουν πολεμικά, υπάρχει ανάπτυξη στη τεχνολογία. Μην τρελαθούμε, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τα νησιά λόγω καιρού. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχουν ιατρικές, φαρμακευτικές περιθάλψεις σε όλα τα νησιά. Για να μπορέσει ο άνθρωπος ο εκάστοτε να πάει. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στα Κύθυρα και στα Αντικύθυρα. Είναι μεγάλη τιμή που μένετε εκεί. Είναι πολύ μεγάλη τιμή. Είπα και προημερών για το θέμα των μεταναστών σε κάποιο κανάλι, σε κάποιον συνάδελφό σας και μάλιστα μου είπε που γνωρίζω και ότι είπα τυχαία ένα όνομα του Ζαν Τζίγκλερ συγκεκριμένα, ο οποίος είναι ακτιβιστής και σύμβουλος του ΟΗΕ, τον οποίο το ξέρω γιατί έχω εργαστεί 3 χρόνια, ήμουν στην εμπόλεμη ζώνη πηγαίνοντας ειρηνευτικές δυνάμεις στη Συρία. Και έχω πολλούς, μα πάρα πολλές γνωριμίες στον ΟΗΕ και ξέρω τι σημαίνει. Και ο πόλεμος, έστω αυτό το ελάχιστο που έζησα τα 3 χρόνια. Δεν είναι ωραίο. Όπως δεν είναι ωραίο να βλέπουν το Αιγαίο να γίνεται ένα υδάτινο νεκροταφείο. Μπορούν να πάνε, αυτό που ζητάει ο κ. Λεβέντης είναι μια ένωση όλων των αρχηγών των κομμάτων να πάνε και στην Τουρκία να συζητήσουν. Για μένα είναι φασίστας αυτός ο συγκεκριμένος κύριος, ο Ερντογάν. Ναι. Είναι φασίστας κυριολεκτικά. Ακριβώς. Γιατί αν μπορούσαν να φτιάχνουν τα χαρτιά των ανθρώπων και να μην μπαίνανε σε βάρκες, να πηγαίνανε με αεροπλάνα στη Γερμανία, στη Σκανδιναβία ή όπου θέλουν. Αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις. Όσοι δεν τους αφήνουμε να πεθάνουν βεβαίως. Υπάρχουν μέρη στη Σαουδική Αραβία, επειδή έχω εργαστεί, σας λέω, και στο εξωτερικό πάρα πολλά χρόνια, λόγω του επαγγέλματός μου, είμαι σχεδιαστής εσωτερικών χώρων. Μάλιστα. Και γνωρίζω γιατί έχω πάει και έχω δουλέψει σε πολλά μέρη, και στην Ασία και στην Ευρώπη. Απλά θα ήθελα να πω ότι στην Ασία αυτή τη στιγμή και ειδικά στην Αραβία υπάρχουν μέρη που μπορούν να πάνε, που έχουν την ίδια κουλτούρα, το ίδιο θρήσκευμα. Σε εμάς είναι λιγάκι δύσκολα. Ο Έλληνας δεν μπορεί και δεν θέλει να αλλάξει θρησκεία. Είμαστε Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι και είναι τιμή μας γι' αυτό. Σωστά. Εγώ προσωπικά σαν Γιάννη Σίμος έδωσα συγχαρητήρια και στη σύζυγό μου που προημερών πήγε να πάρει το απολυτήριο της κόρης μου. Ναι. Και δεν έγραφε το θρήσκευμα και δεν το αποδέχτηκε. Εάν δεν γραφτεί, λέει, το θρήσκευμα, δεν το παίρνω. Μάλιστα. Και κάναμε αίτηση, σας πληροφορώ, για να πάρουμε αυτό το χαρτί. Τελικά πώς το πήρατε, το διορθώσαμε. Ναι. Μας το δώσανε. Ναι, κάνεις αίτηση για να το πάρεις. Να γίνεται έτσι. Αυτά είναι ντροπή. Αυτά είναι ντροπή. Ούτε βέβαια είναι σωστό να βλέπουμε τους ανθρώπους να πεινάνε. Και γύρισα και είπα και το εξής. Όταν βλέπεις τον άνθρωπο, τον Έλληνα, να πεινάει, κάθεσαι και του λες τι, τον κοροϊδεύεις. Είχε πει ο κ. Αναγνωστάκης κάποτε ότι όταν ένας συνάνθρωπος σου πεινάει, δεν έχει καμία αξία να του περιγράφεις πως είναι ένα πιάτο φαΐ. Βέβαια. Οπότε είναι ντροπή. Όπως επίσης και για την τρίτη ηλικία. Έχουν κόψει όλες τις συντάξεις, έχουν φτάσει πάνω από 50%. Έχουν ανθρώποι ναυτικοί που έχουν φάει τη θάλασσα με το κουτάλι και αυτό το κουτάλι έχει ξαπίσει από την Αλμύρα. Και τους βλέπουμε από όλα τους χρόνια τότε που τους είχαμε ανάγκη να φέρουν το συνάλλαγμα. Ήταν όλα καλά. Τώρα πρέπει να τους κόψουμε τις συντάξεις. Ή των ανθρώπων που εργάστηκαν σε χωράφια, σε διάφορες δουλειές, να τους κόψεις. Γιατί. Γιατί δεν ξέρω την ηλικία σας, αλλά ίσως να θυμάστε την αληθινή 13η σύνταξη ή το 13ο μισό, τι χαρά έκανε ο παππούς να δώσει στο εγγόνι του αυτό το δώρο που του έχουν στερήσει τώρα. Δεν το συζητάμε. Βλέπουμε σε όλους τους κάδους των σκουπιδιών ανθρώπους, συνανθρώπους μας, με το ρολό. Με το μεταλλικό σκελετό από ρολό να ψάχνουν να βρουν το φαΐ τους. Συνεχίζεται αυτή η εικόνα. Ντρέπομαι ειλικρινά. Αυτή την εικόνα τη βλέπετε στην Αθήνα. Τη βλέπω κύριε μου. Ναι. Τη βλέπω. Ναι. Δυστυχώς τη βλέπω. Και όποιος επισκέπτεται τα μεγάλα αστικά κέντρα θα καταλάβει πόσο ευτυχισμένος είναι όταν ζει μακριά από αυτά. Ναι. Και είναι υπέρ του να γεμίσουν τα νησιά μας. Να τους δώσουν στον κόσμο αυτά που χρειάζεται για να πάνε να ζήσουν στα νησιά μας, σε οποιοδήποτε νησί. Γι' αυτό είπα ότι εγώ κρίνω και τα Αντικύθυρα, αυτή η κίνησή τους ήταν τεράστια για μένα. Όπως δίνω συγχαρητήρια και στα Κύθυρα που κρατάνε αυτό το όμορφο παραδοσιακό, γιατί δεν μπορώ να ξεχάσω βεβαίως του Αβλέμωνα, το ήσυχο το λιμανάκι, με το μικρό ενατικό κάστρο, ούτε το Μελοπόταμο, αυτό το παραδοσιακό χωριό.
Είναι με το καταράκτη της φούνης σας. Mm-hmm. Έτσι. Δεν είμαστε, είμαστε άνθρωποι ειλικρινά που σαν συνδυασμός θέλω να καταλάβει ο κόσμος και τον παρακαλώ ειλικρινά μέσα από την ψυχή μου στις 7 Ιουλίου να δείξει εκεί αυτή την αντίσταση. Να βάλει μια δημοκρατική φωνή μέσα στη Βουλή. Αυτό ζητούμε. Δεν ζητάμε. Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε και για το όνομα της Μακεδονίας μας. Ναι, γιατί ήρθε Κυθυραίος και ήταν δίπλα μου μαζί με το γιο μου και την οικογένειά μου. Κυθυραίος, ο οποίος ήταν δίπλα μου στο Σύνταγμα και κρατούσαμε μαζί στο φυλάδιό μου, υπάρχει η φωτογραφία, μάλιστα, το οποίο είμαστε στο Σύνταγμα απ' έξω και φωνάζαμε για τη Μακεδονία μας. Γιατί δεν μπορώ να το ονομάσω εγώ Βόρεια Μακεδονία τα Κύθρα. Αυτή τη στιγμή στο Αφγανιστάν έχει πρόβλημα. Δυστυχώς είναι άσχημο βέβαια να υπάρχει πόλεμος παντού, σε κανένα μέρος. Δεν είναι ωραίο. Η ειρήνη είναι ωραίο πράγμα. Ακριβώς. Αυτό πρέπει να ψηφίσουμε. Δηλαδή τώρα στο Αφγανιστάν, αν διασπαστεί το Αφγανιστάν, τι θα πούνε, ότι ο Μέγας Αλέξανδρος που είχε φτάσει μέχρι εκεί, είχε πιει νερό και είχε κοιμηθεί σε ένα κάποιο σημείο και πρέπει να γίνει Νότια Μακεδονία. Είναι ντροπή μας. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή αυτού του κράτους. Και αυτό εμείς δεν θα το αφήσουμε έτσι. Όπως και με τους Τούρκους δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να θέλουν να κατακτήσουν και να χώρους δικούς μας. Mm-hmm. Εγώ είμαι υπέρ να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα νησιά μας και είμαι αυτός που λέει και θα το φωνάζει βγω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είμαι 48 χρονών και τα ένσημά μου μου επιτρέπουν και τα αυτή τη στιγμή να βγω στη σύνταξη. Είμαι από φτωχή οικογένεια και καμαρώνω τον εαυτό μου που δουλεύω από μικρό παιδί. Να είστε καλά πάντα. Καλή επιτυχία εύχομαι και... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ είμαστε να τα λέμε, κύριε Σίμω, θα σας ευχαριστώ ειλικρινά. Να τα πούμε και στα Κύθυρα. Την καλημέρα μου στα Κύθυρα, την αγάπη μου. Θα έρθω όπως και να έχει στα Κύθυρα με την οικογένειά μου. Θέλω να έρθω να την ξαναδώ και να την ευλέπω συνέχεια. Συγχαρητήρια και να είσαστε ευτυχισμένοι πάντα, γιατί είστε τυχεροί που μένετε εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Γεια σας, χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Επίσης.